Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είμαστε μαζί για την αναλυτική σας ενημέρωση από τηλεόραση Επιλογές στο νομό Σερών, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα του δελτίου μας αναλυτικά. Μόλις το περασμένο Σάββατο ζήτησε τη βοήθεια της Υφυπουργού Μακεδονίας και Θράκης και βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μαρίας Κόλια Τσαρουχά, ο Δήμαρχος Σερών, με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει με την αξιοποίηση των στρατοπέδων, μια και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με νόμο που έχει κατατεθεί στη Βουλή, βάζει ενίκιο που θα είναι πάνω από 5% της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. Πάμε να δούμε τι δήλωσε στην Ελένη Μωραΐτη και στην εκπομπή κάθε μεσημέρι η Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης. Το ζήτημα υλοποίησης της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σερών σχετικά με την αξιοποίηση έφερε μέσω συνέντευξης τύπου σήμερα ο Δήμαρχος Σερών. Μάλιστα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να εκδοθεί και ψήφισμα. Για το θέμα μίλησε σήμερα η Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά σε μια προσπάθεια της εκπομπής κάθε μεσημέρι να υπάρξει παρέμβαση υπενθύμησης στους αρμόδιους για το σημείο που βρίσκεται η υπόθεση των στρατοπέδων στον Δήμο των Σερών. Ωστόσο, η κυρία Κόλια αποκάλυψε ότι ο Δήμαρχος ζήτησε την βοήθειά της μόλις το περασμένο Σάββατο. Πρέπει να σας πω ότι με τον Δήμαρχο για το θέμα είχα μόλις χθες το Σάββατο συνάντηση στο γραφείο μου στις Σέρες. Πρέπει να σας πω επίσης ότι το άλλο στρατόπεδο Κολοκοτρώνη γίνεται συζήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό με ιδιώτη επενδυτική προκειμένου να το αξιοποιήσει. Το Κολοκοτρώνη. Κάτι που σημαίνει ότι εγώ είχα αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον στρατηγό Σταθιά και με τον κύριο Ζησιμάτο, εκπροσώπους του ΤΕΘΑ, μάλλον εκπροσώπους του Προέδρου του Υπουργού Άμυνας προς το ΤΕΘΑ και με προτάσεις για να αξιοποιηθούν σωστά. Αυτό το ξέραμε από πάρα πολύ παλιά, από τότε που ανέλαβε ο Υπουργός ο Πάνος Καμένος, ότι θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τα στρατόπεδα προς όφελος πρώτα απ' όλα του στρατού, εκεί ναι. που είναι δικά του, ναι. και βέβαια και της οικονομίας. Ωραία. Και τις αξιοποίησεις, εποφελία του στρατεύματος και των οικογενειών των στρατευμένων και των αξιωματικών. Ναι. Οπωσδήποτε υπάρχει μία ήδη σε αρκετά όρημη κατάσταση με τα στρατόπεδα του Παπαλουκά και του Εμμανουέλ Παπά. Ναι. Λεπτομέρειες δεν ήξερα, τις άκουσα προχθές το Σάββατο. Το νομοσχέδιο μπαίνει στις, νομίζω ότι θα την Ολομέλεια στην Πέμπτη. Ναι. Ναι. Επικοινώνησα με τον κύριο Σταθιά για τα δύο αυτά θέματα, τα οποία επαναλαμβάνω δεν είχα ιδιαίτερη ενημέρωση εδώ και πάρα πολύ καιρό, για να μην πω μήνες ολόκληρους, από το Δήμαρχο και τους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης μας, στις ΣΕΡΕΣ. Ναι. Επικοινώνησα μαζί του μπροστά στον κύριο Δήμαρχο. Του είπα αυτά που έπρεπε να του πω προκειμένου να διασφαλίσουμε, να συνεχίσουμε, γιατί είναι από τα πιο όρημα, για να μην πω το πιο όρημο. Ναι, κατάσταση. Και μου είπε ότι ο νόμος που θα ψηφιστεί δεν θα επηρεάσει αυτά τα οποία ήδη είναι σε εξέλιξη και τα οποία ήδη συζητάμε. Αυτό που ζήτησε η κυρία Κόλια από τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Παύλο Μιστακίδη ήταν... Αυτό που ζήτησα εγώ από τον κύριο Δήμαρχο και τον συνεργάτη, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο τον Παύλο, ναι, είναι τον να έχουμε στα χέρια μας σύντομα μια, ας το πω έτσι απλά, αλλά για να θυμηθούμε, οικονομοτεχνική μελέτη, ναι. η οποία να... να αξιολογεί και να εκτιμά ποιο είναι αυτό το κέρδος το οποίο θα έχει ο στρατός με την ρημοτόμηση των 45 στρεμάτων. Μπράβο. Αυτό Ωραία. Είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι και το καλό μας χαρτί, έχω την εντύπωση. Ότι εμείς δεν τους ζητάμε δωρεάν να μας τα δώσουν. Μπράβο. Τους έχουμε δώσει κάτι. Πρέπει Μπράβο. Όμως να το αποτιμήσουμε ώστε να μπούμε μέσα στη λογική γενικότερα του νόμου που θα ψηφιστεί και συζητείται και είναι στη διαβούλευση, ότι είναι και παραπάνω από το 5% ενοικίου ή οτιδήποτε άλλο.
αυτό που θέλει δηλαδή ο πρόεδρος, ο υπουργός από πάρα πολύ. Καταλάβαμε. Από την αρχή μίλησε γι' αυτό. Καταλάβαμε. Επίσης το θετικό είναι ότι πήραμε το ΦΕΚ από τον κύριο Σκουρλέτη και αυτό είναι θετικό. Ωραία. Τη ρημοτόμηση που δείχνει ότι είναι σε προχωρημένη κατάσταση. Σωστό. Η προσπάθεια. Δεν είναι άλλα στρατόπεδα έτσι στην Ελλάδα. Όμως τελικά η συνάντηση του Δημάρχου Πέτρου Αγγελίδη με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένων τι απέφερε. Πριν από 2 μήνες περίπου, εγώ επισκέφθηκα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο, αλλά ήταν κάθετα αρνητικός. Και ήταν υπέρ του νέου νομοσχεδίου. Ναι, αυτό. Ήταν κάθετα αρνητικός για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που βρισκόταν στο τέλος. Αν και ο Δήμαρχος είπε στη συνέντευξη τύπου ότι πριν 2 μήνες είχε συναντηθεί με τον κύριο Καμένο και το ξέρει, λέει, το θέμα. Αυτό είναι δικό του θέμα. Η συνάντηση με τον Καμένο ήταν σχεδόν σαν να μην έγινε. Δεν επανήλθαν στη συζήτηση, ενώ με το Στατιά θα έπρεπε και θα μπορούσαν συγκεκριμένα πράγματα κάθε φορά να συζητάνε και να προχωράει βήμα-βήμα, γιατί αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Και δεν μπορούμε να δίνουμε τη σχέση. Καταλάβαμε. Και βέβαια έχει συνέχεια το κράτος και βέβαια έχει συνέχεια η υπόσχεση, αλλά όλα τα πράγματα πρέπει να είναι στις σωστές τους βάσεις. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένας υπουργός έδωσε γρήγορα κάποια πράγματα χωρίς να είμαστε η απέναντι πλευρά να είναι προετοιμασμένη, ναι, να έχουμε την απέτηση. Ωραία. Να πάνε τα πράγματα έτσι όπως θέλει ο καθένας. Όλα τα παραπάνω αφορούν τα στρατόπεδα Εμμανουήλ Παπά και Παπαλουκά. Για το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, η υφυπουργός ανέφερε κάτι ιδιαίτερα θετικό. Ότι για το Κολοκοτρώνη τρέχουμε μήνες με τους συνεργάτες μου. Μήνες ανεβοκατεβαίνουμε στην Αθήνα προκειμένου να αξιοποιηθεί το στρατόπεδο. Έχουμε ιδιώτη εκεί μέσα που θέλει να μπει, έτσι. Εκεί έχουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Δεν έχουμε δήμο. Ιδιωτικές, καλές, κυρία Κόλια. Τώρα προσπαθώ να βγάλω και είδηση. Καταλαβαίνετε. Καλές επενδύσεις. Σεραϊκές. Και αυτό επίσης πολύ προκλητικό και ενδιαφέρον. Ναι. Τίποτε άλλο δεν μπορώ να πω. Ναι. Μας αρέσει πάρα πολύ όμως. Σεραϊκές επενδύσεις του Κολοκοτρώνη. Δεν έχουν ακόμα πέσει υπογραφές, αλλά είναι σε τόσο προχωρημένο στάδιο, με τόσες ανεπάλληλες συναντήσεις προς τα αφαιρέσεις, τις προτάσεις και τις αποδοχές, που έχω τη βεβαιότητα ότι αν δεν μας το χαλάσουν κάποιοι, θα έχει επιτυχία. Μένουμε στο θέμα. Ενίκιο λοιπόν στους Δήμους της χώρας για την αξιοποίηση των στρατοπέδων βάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μέσω συνέντευξης τύπου, ο Δήμαρχος Ερών τόνισε ότι ο Δήμος θα πρέπει να εξαιρεθεί από τον νόμο. Για τον λόγο αυτό, ο Πέτρος Αγγελίδης ενημέρωσε εγγράφως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο, τους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας. Ενίκιο που θα είναι πάνω από 5% της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων βάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στους Δήμους της χώρας για την αξιοποίηση των στρατοπέδων στα διοικητικά όρια τους. Την παραπάνω βούληση της πολιτικής ηγεσίας έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Ερών Πέτρος Αγγελίδης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Σύμφωνα με το νέο νόμο που έχει κατατεθεί στη Βουλή και πρόκειται να συζητηθεί την 5η 21 Ιουλίου 2016, η βούληση της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι να νοικιάζει τα στρατόπεδα στους Δήμους με ενίκιο που θα είναι πάνω από το 5% της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. Ο Δήμαρχος Ερών τόνισε ότι ο Δήμος Ερών θα πρέπει να εξαιρεθεί από τον νόμο και για το λόγο αυτό ο κ. Αγγελίδης ενημέρωσε εγγράφως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο, τους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Ερών, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμος Ερών πρέπει να εξαιρεθεί από τον νόμο που πρόκειται να ψηφιστεί και να υλοποιηθεί η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σερών βάσει του υπάρχοντος νόμου 2745 του 1999. Για το θέμα αυτό ενημέρωσα εγγράφως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, όλους τους βουλευτές του νομού Σερών, τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Οι βουλευτές του νομού Σερών και κυρίως οι κυβερνητικοί βουλευτές πρέπει να στηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις το δίκαιο αυτό αίτημα του Δήμου Σερών. Μάλιστα, σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο κύριος Αγγελίδης τόνισε ότι θα είναι έγκλημα για την τοπική κοινωνία
αν η κυβέρνηση ακυρώσει αυτή τη συμφωνία του Δήμου και του Υπουργείου, που όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε εξέλιξη. Θα είναι έγκλημα για την τοπική κοινωνία αν η κυβέρνηση ακυρώσει αυτή τη συμφωνία. Τα στρατόπεδα δίνουν προοπτική στο Δήμο Σερών για τα επόμενα 200 χρόνια. Δίνουν χώρους πρασίνου και λύσεις για πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες μέσω των κτηρίων των στρατοπέδων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Για το θέμα αναφέρθηκε με δηλώσεις του και ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Κτηματολογίου Παύλος Μιστακίδης, ο οποίος ανέπτυξε το περιεχόμενο της συμφωνίας για τα στρατόπεδα μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου Σερών, αποδεικνύοντας την ωφέλεια που θα προκύψει τόσο για το Υπουργείο όσο και για το Δήμο. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε αυτό και μελέτη την οποία ξεκινήσαμε εδώ και 5 χρόνια και κάναμε μια συμφωνία η οποία ήταν άριστη και για τα δύο μέρη, δεν μπορεί να ακυρωθεί σήμερα. Η συμφωνία αυτή είναι προς όφελος και του στρατού αλλά και της κοινωνίας των Σερών. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει όφελος για το στρατό οικονομικό και για την κοινωνία των Σερών περιλαμβάνει όφελος κοινωνικό, και αυτά τα δύο ωφέλη δεν μπορούν να μπαίνουν ποτέ στη ζυγαριά. Ένα τεράστιο οικονομικό όφελος για τους δημότες. Μάλιστα, το παραπάνω θέμα θα συζητηθεί και στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 20 του μήνα, προκειμένου να εκδοθεί ψήφισμα προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εμείς ζητάμε από τώρα η κοινωνία να σταθεί στο πλευρό του Δήμου, έτσι όλοι οι φορείς με ένα στόμα, έτσι, με μια ψυχή να πούν στην κυβέρνηση να σεβαστεί αυτή τη συμφωνία που κάναμε από το 2012 και η οποία ολοκληρώθηκε, η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Είναι θέμα πλέον μιας υπογραφής του Υπουργού. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση της ημέρας. Ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του στο 38ο χιλιόμετρο Σερών Καβάλας και συγκεκριμένα στο δημοτικό διαμέρισμα του σταθμού Αγκίστας, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ξέφυγε από την πορεία του και προσέκουσε σε γέφυρα. Από τη σύγκρουση, ο συνοδηγός του αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκε νεκρός, ενώ οι άλλοι τρεις νεαροί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Σερών και Δράμας. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε χθες το βράδυ ένας 25χρονος στο 38ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερών Καβάλας, στο δημοτικό διαμέρισμα σιδηροδρομικού σταθμού Αγκίστας. Όταν το γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο ήταν συνοδηγός, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε γέφυρα και ακολούθως ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν άλλα 3 άτομα ηλικίας 27 ετών ο οδηγός και 2 νεαροί 22 ετών. Οι 3 νέοι μεταφέρθηκαν τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών και της Δράμας από άντρες του ΕΚΑΒ. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Πρώτη Σερών. Είμαι ο Σοφοκλής Φιλιππίδης, η φάρμα μας βρίσκεται στο Γάζορο Σερών. Εδώ παράγουμε ντόπια ζώα με μεράκι και αγάπη και τα διαθέτουμε στα σούπερ μάρκετ Κάντας. Ονομάζομαι Τσακίρης Νικόλαος, έχω χειροτροφική μονάδα στο Βαλτοτόπι Σερών. Τα ζώα μας μεγαλώνουν με ντόπιες ελληνικές τροφές. Μπορείτε να τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ Κάντας. Ονομάζομαι Στέλιος Τζαμπάζης, είμαι από τη Μεσοκόμη, διατηρώ μια φάρμα ζώων εκεί, παράγουμε μοσχάρια, σε αυτή τη φάση τα διαθέτουμε όλα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ του Κάντζα. Είμαι η Μαρία Θασίτη, έχουμε τη φάρμα Θασίτη η οποία είναι στα θερμά Νιγρίτας, εκτρέφουμε τα μοσχάρια μόνοι μας με δικές μας τροφές, χωρίς ορμόνες, χωρίς αντιβιωτικά, τα οποία τα σφάζουμε και τα δίνουμε στον κύριο Κάντζα, ο οποίος προτιμάει πάντα μόνο την αγορά των Σερών. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μόνο φρέσκα ελληνικά ντόπια κρέατα
και μάλιστα από την περιοχή των Σερών. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Επιστρέφουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα των στρατοπέδων στο Δήμο Σερών. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά αμέσως με τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Σερών, τον κύριο Στέφανο Φωτιάδη. Κύριε Φωτιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Θεματικό. Ο Δήμαρχος σήμερα παραχώρησε μία συνέντευξη τύπου, ανακοίνωσε την πρόθεση του Υπουργείου Άμυνας να βάλει ενίκιο ουσιαστικά στα στρατόπεδα σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% της αντικειμενικής τους αξίας. Το πρώτο σχόλιο το δικό σας. Αρνητικότατη εξέλιξη που δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνος και δεν πρέπει αυτές τις εποχές να έχει ο Υπουργός τέτοιες απαιτήσεις. Κατά συνέπεια, συμφωνείτε με τον επί της αρχής τουλάχιστον με τα όσα είπε ο Δήμαρχος, ότι δεν μπορεί αυτό να το αποδεχθεί εύκολα και γι' αυτό φέρνει και ψήφισμα μεθαύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συμφωνούμε και θα υποστηρίξουμε τα συμφέροντα των Σεραίων Δημοτών. Θα είμαστε κοντά στη Δημοτική Αρχή, διότι θεωρούμε ότι αυτή η εξέλιξη είναι πάρα πολύ άσχημη, δεν έχει λογική βάση, είναι μια απέτηση που με την εποχή δεν μπορεί να έχει καμία συνάφη. Δεν μπορεί αυτή την περίοδο να ζητούν από τους Δήμους να πληρώσουν για κάποια πράγματα τα οποία, να σας πω και την αλήθεια, τα θεωρούσαμε και με το προηγούμενο καθεστώς ότι είναι πάρα πολύ ακριβά για τους Σεραίους. Τώρα ξαφνικά πληρώνουμε ενίκιο, είναι δυνατόν? Και όλα αυτά, ενώ όπως ανακοίνωσε ο κύριος Αγγελής και το ξέρουμε και εμείς, έχουν προχωρήσει τα πράγματα για κάποια από τα στρατόπεδα. Υπήρξε ένταξη του Δήμου σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει οριμάσει αρκετά ιστορία με το Μουσείο Ξενάκη. Έχουν γίνει εκδηλώσεις και θα έλεγε κανείς ότι έχουν δρομολογηθεί. Έχει δρομολογηθεί η επόμενη κατάσταση που θα επικρατεί μέσα σε αυτά τα στρατόπεδα. Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι είχε προχωρήσει η περίπτωση εδώ των Σερών με τα στρατόπεδα και νομίζω ότι αυτό είναι μια επιστροφή πολλές δεκαετίες πίσω. Δεν ταιριάζει και με το κλίμα της εποχής και θεωρώ ότι ο Υπουργός κάνει τεράστιο λάθος. Θεωρώ ότι θα πρέπει ο κύριος Αγγελίδης να διαμαρτυρηθεί ετωνότατα προς την Υπουργό Μακεδονίας, η οποία είναι υπουργός της κυβέρνησης, είναι του κόμματος του κύριου Καμένου, ναι. Έτσι, να το βάλουμε ξεκάθαρα, είναι και η εβδομάδα που μπορεί να πιεστεί, αντιλαμβάνεστε τι υπονοώ. Προφανώς. Και νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο παρελθόν, δηλαδή στο χθες με το πλαίσιο, άμεσα, και να πω και κάτι, ότι εμείς ως παράταξη το θεωρούσαμε ότι είναι πάρα πολύ βαρύ, είναι ακριβό το τίμημα με την πολεοδόμηση των 45 στρεμμάτων. Όσο μάλιστα αντιλαμβάνεστε με αυτή την εξέλιξη. Ναι. Γι' αυτό και λέμε απερίφραστα ότι θα στηρίξουμε τη Δημοτική Αρχή για αυτήν την απέτηση, γιατί είναι δίκαια. Πάντως, να σας ενημερώσω σχετικά με την κυρία Κόλια, γιατί έκανε δηλώσεις στο σταθμό, στην Ελένη Μωραΐτη. Είπε ότι ο νόμος δεν θα επηρεάσει αυτά που είναι σε εξέλιξη, αυτά που έχουν δρομολογηθεί, προφανώς το Εμμανουήλ Παπά και το Παπαλουκά, και ζήτησε οικονομοτεχνική μελέτη από το Δήμο, προκειμένου να συνδράμει από τη δική της πλευρά στη διεκδίκηση που περιγράψατε και στην οποία φαντάζομαι συμφωνείτε όλες οι δημοτικές παρατάξεις. Ωστόσο, είπε η κυρία Κόλια ότι μόλις το Σάββατο ενημερώθηκε για την εξέλιξη. Εδώ υπάρχει ένας κακός τρόπος διαχείρισης του θέματος του κύριου Αγγελίδη, διότι στην επίσκεψη του κύριου Παλτά, πότε ήταν η επίσκεψη του κύριου Παλτά? Την ίδια μέρα, δεν ήταν που αναφέρεστε? Ναι. Του Υπουργού στο Δημαρχείο, εκεί ο κύριος Αγγελίδης του ανέφερε. Πριν 10 μέρες, το προηγούμενο Σάββατο ήταν. Ναι, πάλι Σάββατο δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Ναι. Και ζήτησε, ανέφερε στον κύριο Παλτά αυτό ως δυσάρεστη εξέλιξη και ζήτησε να παρεύει. Δεν το έκανε στη δική μας υπουργό νωρίτερα? Προς Θεού, νομίζω ότι έπρεπε να το είχε κάνει. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα άργησε ο κύριος Αγγελίδης, αλλά τώρα νομίζω ότι πρέπει να το πω έτσι σχηματοποιημένα, να κατασκηνώσει στο Υπουργείο Μακεδονίας να δώσει τα πάντα που ζητάει η κυρία Κόλια και να πιεστεί πολύ ο κύριος Καμένος να αλλάξει γνώμη. Να αλλάξει τουλάχιστον για τις αίρες, επειδή προχωρήσαμε. Και ξαναλέω, αυτή η εξέλιξη με την πολεοδόμηση για μας ήταν λευκή επιταγή. Θα πλήρωναν πάρα πολλά χρήματα οι Σεραίοι για αυτή την περιβόητη πολεοδόμηση. Ήταν η πολεοδόμηση, η αλλαγή χρήσης και έργα υποδομής που ήταν σε σιωπή αυτό που λέω. Και εμείς το αναδείξαμε. Δεν ήταν δηλαδή μια χαριστική έτσι παραχώρηση,
αλμυρή παραχώρηση ήταν. Και ξαφνικά έχουμε μια εξέλιξη η οποία είναι πολύ πιο κακή. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Κύριε Φωτιάδη, υπάρχει και άλλη μια εξέλιξη, μια είδηση που μας έδωσε σήμερα η κυρία Κόλια, ότι στο στρατόπεδο Κολοκοτρώνη είναι σε εξέλιξη διαδικασία για εγκατάσταση σεραϊκών ιδιωτικών επενδύσεων. Το γνωρίζετε εσείς το θέμα, έχετε ενημερωθεί? Πώς το είπατε, σεραϊκών? Ιδιωτικών επενδύσεων. Θα υπάρξουν μέσα στο χώρο ιδιωτικές επενδύσεις από σεραϊκές εταιρείες. Εννοείται επειδή ανήκει ιδιοκτησιακά στο Υπουργείο Οικονομικών? Δεν το γνωρίζω αυτό. Διαδικαστικά δεν το γνωρίζω, αλλά το είπε η κυρία Κόλια το μεσημέρι. Το συγκεκριμένο στρατόπεδο γνωρίζω ότι ανήκει στο Υπουργείο. Ναι. Για να γίνει αυτή η εξέλιξη, θα πρέπει με κάποιον τρόπο το Υπουργείο να προχωρήσει. Πώς, θα μισθώσει τμήματα εντός, θα εκποιήσει? Αυτό είναι άλλο πάλι. Φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη έχει αυτή την χρήση, σας ξαναλέω. Εδώ με εκπλήσουμε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα γίνει. Καλά, όλοι εκπλαγήκαμε, γι' αυτό λέμε ότι είναι και η είδηση. Πρώτη φορά ακούστηκε κάτι αντίστοιχο και το είπε η κυρία Υπουργός το μεσημέρι, μιλώντας στην Ελένη Μωραΐτη. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους, γιατί έχει και η κυρία Υπουργός. Θεωρώ ότι αυτές είναι πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Θεωρώ ότι τα στρατόπεδα, να θυμίσω στους αιρέους την θέση της παράταξής μας, ανήκουν στους αιρέους, κυρία Καπετάνη. Αυτά τα θέματα γης... Σωματίκος, λέγομαι, ο Γιώργος είναι καλός συνάδελφος, αλλά υπάρχει... χίλια συγγνώμη, κύριε. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε. Έχετε δίκιο, συγγνώμη. Λοιπόν, τα στρατόπεδα, ως ανταλλάξιμη γη, ναι, για τις ιδιοκτησίες που αφέθηκαν στη Μικρά Ασία, περιήλθαν στο ελληνικό δημόσιο, διατέθηκαν για την εγκατάσταση του ελληνικού στρατού τότε και πολύ σωστά έγινε, και τώρα θα πρέπει να πάνε στους φυσικούς δικαιούχους, που δεν είναι κάποιοι άλλοι, είναι οι σεραίοι πρόσφυγες, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση διάδοχο σχήμα, να πούμε έτσι, είναι ο Δήμος. Πώς μπορεί να μπαίνουν τέτοιες απαιτήσεις? Πάντως κρατούμε το θετικό, κύριε Φωτιάδη, που δεν είναι άλλο από τη συμπόρευση που δηλώνεται. Έκλεισε ο κύριος Φωτιάδης, νομίζω ούτως ή άλλως θα το επαναλαμβάναμε. Δήλωσε λοιπόν απερίφραστα ο επικεφαλής της Μείζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Σερών ότι θα στηρίξει τη Δημοτική Αρχή στο θέμα που έχει ανακύψει με την απέτηση για ενίκιο από το Υπουργείο Άμυνας αναφορικά με τα στρατόπεδα του Δήμου. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Τριήμερη αναβολή ζήτησαν και έλαβαν οι δικηγόροι των 8 Τούρκων στρατιωτικών που συνελήφθησαν το πρωί του Σαββάτου, αφού προσγειώθηκαν με στρατιωτικό ελικόπτερο στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Οι συλληφθέντες προσήλθαν σήμερα στο Αυτόφορο και έλαβαν προθεσμία να αποδοηθούν την 5η στις 12 το μεσημέρι. Ταυτόχρονα αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία εξέτασης του αιτήματός τους για πολιτικό άσυλο, μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετά. Στο μονομελές πλημμυροδικείο Αλεξανδρούπολης με την αυτόφορη διαδικασία προσήχθησαν σήμερα το μεσημέρι στις 12 οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί που έφτασαν στη χώρα μας με ελικόπτερο το Σάββατο, ζητώντας άσυλο, όπου και έλαβαν τριήμερη αναβολή. Αμέσως μετά την προσαγωγή τους στο δικαστήριο, οι 8 στρατιωτικοί θα παρουσιαστούν ενώπιον της υπηρεσίας ασύλου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί προβλεπόμενη για την χορήγηση πολιτική ασύλου συνέντευξή τους. Οι 8 κρατούμενοι, στους οποίους η Εισαγγελέας Πλημμυροδικών Αλεξανδρούπολης απέδωσε χθες τις κατηγορίες της παράνομης εισόδου στη χώρα, της ηθικής αυτουργίας στην παράνομη πτήση για τους 7 κρατουμένους και της εκτέλεσης παράνομης πτήσης στον ελληνικό χώρο, όπου βαρύνει τον πιλότο του ελικοπτέρου, επρόκειτο να οδηγηθούν σήμερα το πρωί στην υπηρεσία ασύλου, μετά την υποβολή ηλεκτρονικά το βράδυ του Σαββάτου της αίτησης χορήγησης πολιτικού ασύλου για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων συνεντεύξεων επί του αιτήματός τους. Είπαν ότι δεν γνώριζαν ότι έγινε πραξικόπημα, ότι αυτοί απλά μετέφεραν κάποιους ασθενείς, κάποιους τραυματισμένους, κατόπιν εντολής των ανωτέρων τους, και ότι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δέχτηκαν πειρά από την αστυνομία, η οποία τους θεώρησε ως πραξικοπηματίες και αναγκάστηκαν να πάρουν το ελικόπτερο και να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί θεώρησαν ότι αν μείνουν στην Τουρκία θα τους εκτελούσαν. Θα τους θεωρούσαν πραξικοπηματίες και θα τους εκτελούσαν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης, σήμερα το πρωί τοποθετήθηκε εκ νέου για το ζήτημα. Μετά τις χθεσινές του δηλώσεις ότι είναι πολύ ισχυρό το εγχείρημα της Τουρκίας για έκδοση των στρατιωτικών, σήμερα δήλωσε στον Sky: «Δεν θα προέτρεχα ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι να επιστρέψει τους 8. Πρέπει να ακολουθηθεί το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Το αντιμετωπίζουμε ως ένα γεγονός
προς επίλυση. Οι 8 κατηγορούμενοι αρνούνται ότι είχαν συμμετοχή ή γνώριζαν οτιδήποτε για το πραξικόπημα. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπιναλίμ Γιλντιρίμ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός φαίνεται να διαμήνυσε στον ομόλογό του ότι τα αιτήματα ασύλου των Τούρκων στρατιωτικών που εισήλθαν στη χώρα μας το Σάββατο θα εξεταστούν το συντομότερο δυνατόν. Με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα τηρηθούν βεβαίως οι προβλεπόμενες διαδικασίες από το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη ότι οι συλληφθέντες στη χώρα τους κατηγορούνται για παραβίαση της συνταγματικής νομιμότητας και απόπειρα κατάλυσης της δημοκρατίας. Το φυσικό αέριο έρχεται και σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Δράμας και της Θράκης με χρηματοδότηση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης δημοσίευσε τη σχετική πρόσκληση για την ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης και καλείται η ΔΕΠΑ να υποβάλει την πρότασή της για τα έργα που θα πάνε το καύσιμο σε περίπου 60.000 νοικοκυριά της περιοχής. Με 32 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ θα προχωρήσει η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η πρόσκληση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς τη ΔΕΠΑ που αναρτήθηκε στη Διάβγεια περιλαμβάνει την κατασκευή 498,5 χιλιόμετρων δικτύου και 9 μετρικών ρυθμιστικών σταθμών για τη διανομή φυσικού αερίου στα 6 κύρια αστικά κέντρα της περιφέρειας. Δηλαδή στην Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη, την Κομωτινή, την Ξάνθη, την Καβάλα και τη Δράμα. Η πρόταση της ΔΕΠΑ για το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Τις επίσημες ανακοινώσεις για την υλοποίηση του έργου έκανε ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα Δευτέρα 18 Ιουλίου μαζί με όλους τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες στην έδρα της περιφέρειας στην Κομωτινή. Σχεδιάσαμε να κάνουμε την ανατροπή, δηλαδή μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες και τους συνεργάτες αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε όλες τις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, εκεί που συμφωνούσε και η ΔΕΠΑ, που ήταν η άλλη πλευρά, να τις συμπεριλάβουμε σε ένα σχέδιο το οποίο θα αναπτύσσαμε σε όλη την περιφέρεια για την ένταξή τους σε δίκτυα χαμηλής και μέσης πίεσης. Είναι τα δίκτυα εκείνα τα οποία εφοδιάζουν τα σπίτια μας, τις επαγγελματικές μας εγκαταστάσεις. Ήρθαμε σε επαφή με τη ΔΕΠΑ, ξεκινήσαμε με ένα χαμηλότερο ποσό, το οποίο στη συνέχεια το επαυξήσαμε 2 χρόνια. Είμαστε συνεχώς, όταν λέω συνεχώς, σε διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΠΑ για το πώς θα μπορέσει να επεκταθεί το δίκτυο κατά των δυνατών περισσότερων. Εδώ θέλω να σημειώσω κάτι, ότι η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από εδώ. Η πρωτοβουλία δηλαδή της ένταξης των περιοχών αυτών ξεκίνησε από τη δική μας περιοχή, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και αυξήσαμε το ποσό από 15 εκατομμύρια που ήταν το αρχικό, το οποίο δεν μπορούσε να καταλάβει όλη την περιφέρεια, σε 6 πόλεις τουλάχιστον, δηλαδή Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα, εκεί που ήταν βατή η κατάσταση για τον δίκτυα. Και φτάσαμε στο σημείο να πάμε στο ποσό των 32 εκατομμυρίων ευρώ εμείς. Το συνολικό ποσό το οποίο θα διατεθεί από την ΔΕΠΑ και από εμάς θα είναι της τάξης των 63 εκατομμυρίων. Ο κύριος Παυλίδης μίλησε για το μεγαλύτερο έργο σε όφελος για την κοινωνία μετά την Εγνατία Οδό και έκανε γνωστό ότι θα μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο σπίτια, επαγγελματικές στέγες, βιοτεχνίες και δημόσια κτίρια. Παράλληλα, επισήμανε τη μείωση του κόστου θέρμανσης και μίλησε για τις πτυχές της συνεργασίας με την ΔΕΠΑ. Κατά την άποψή μου, μετά την Εγνατία Οδό, το πλέον ωφέλιμο έργο για την κοινωνία σε αιτήσια βάση θα είναι αυτό. Μιλάω για τα τελευταία 10 χρόνια περίπου που
ότι έχουμε κάποια σημαντικά έργα, που έχουν γίνει κάποια σημαντικά έργα στην περιοχή. Το έργο αυτό θα καταλάβει περίπου 60.000 νοικοκυριά, χωρίς αυτός ο αριθμός να είναι απόλυτος. Εξαρτάται από το πόσο διατεθειμένοι θα είναι οι ίδιοι οι πολίτες να ενταχθούν με την επαγγελματική στέγηση ή όχι. Εδώ θέλω να σημειώσω κάτι, ότι η διαφορά ανάμεσα στην υπάρχουσα κατάσταση και στην κατάσταση που θα διαμορφωθεί μέχρι το τέλος του 2023, θα συνεχίζεται όμως, δεν θα σταματήσει. Όποιος θέλει να εντάσσεται, θα εντάσσεται και από πριν θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες διαφοροποιήσεις σύμφωνα με τα δεδομένα που θα έχει η ΔΕΠΑ. Θα φτάσουμε στο σημείο να καλύψουμε τις μεγάλες πόλεις κατά το δυνατόν περισσότερο. Σε όλο αυτό το διάστημα θα πρέπει να τονιστεί ότι με σταθερό δίκτυο θα εφοδιάζεται σε ένα ανάπτυγμα κατασκευών που είναι της τάξης των 489,5 χιλιομέτρων, σε 489,5 χιλιομέτρων μέσα στις πόλεις, που θα μειώσει το κόστος θέρμανσης περίπου στο μισό, αλλά έχει και ένα άλλο ισχυρό πλεονέκτημα. Ποιο? Το ισχυρό πλεονέκτημα είναι ότι ανεξαρτητοποιείσαι από τους γύρω σου. Δηλαδή, πηγαίνεις στο σπίτι σου, πατάς στο συγκεκριμένο που μπει στο φυσικό αέριο και το θέτεις σε λειτουργία με ένα κόστος το οποίο είναι περίπου στα μισά. Για ένα εκλογικό νόμο που μπορεί να αποτελέσει και έκπληξη στην Ολομέλεια της Βουλής, μιλάει στο βίντεο που ακολουθεί η βουλευτής Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πασόκ Δημάρ, Χαρά Κεφαλίδου. Η κυβέρνηση θυμήθηκε τον εκλογικό νόμο όταν κατέρευσε δημοσκοπικά, σημειώνει η κυρία Κεφαλίδου. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μια κουβέντα που γίνεται στις επιτροπές για τον εκλογικό νόμο, ο οποίος εκλογικός νόμος έρχεται σε μια χρονική στιγμή για να αλλάξει ακόμη μια φορά η ατζέντα της δύσκολης καθημερινότητας, με το ΕΚΑΣ να μειώνεται, με τις συντάξεις να μειώνονται, με τα επικουρικά, με την φορολογία η οποία είναι πολύ βαριά. Από 1η Ιούνιου τρέχει το κοντέρ της υπερφορολόγησης, τα νοικοκυριά ήδη στενάζουν και όλο αυτό πρέπει να ξεχαστεί. Λοιπόν, τραβήξαμε αυτή τη φορά το θεσμικό αίτημα για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και βλέπετε ότι έχει μονοπολίσει την ατζέντα της καθημερινότητάς μας. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε προτείνει ως Δημοκρατική Συμπαράταξη είναι η πρόταση των 5 σημείων, δηλαδή να φτιαχτεί μια διακομματική επιτροπή η οποία θα εξετάσει πρώτα απ' όλα ένα αναλογικότερο εκλογικό σύστημα, χωρίς όμως να καταργεί ένα μπόνους στο πρώτο κόμμα 25 ή 30 εδρών, προκειμένου να υπάρξει κυβερνησιμότητα στη χώρα. Η ψήφος στα 17, το όριο του 3% για την κατόφλη εισόδου των κομμάτων στη Βουλή. Το πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο δεν αγγίζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, που είναι η κατάτμιση των μεγάλων εκλογικών περιφερειών, όπου είναι πια ένα όριμο αίτημα στη συνείδηση του κόσμου, διότι εκεί πραγματικά υπήρχε μια διαφάνεια στον τρόπο εκλογής των βουλευτών, και η ψήφος των ομογενών, που θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλο έλλειμμα όταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και λόγω των τελευταίων εξελίξεων στη χώρα μας, λόγω κρίσης, ζει πια μόνιμα στο εξωτερικό. Είναι κρίμα να αποκλείονται αυτοί οι νέοι άνθρωποι κυρίως, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν των 5 σημείων από τη μεριά μας. Είδαμε στην πορεία, στη συζήτηση, στις επιτροπές, ότι και η Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι, με τροπολογίες που κατέθεσαν, προσπαθούν να έρθουν πιο κοντά σε αυτή την πρόταση. Όμως αυτό το οποίο εκπέμπει ο κύριος Τσίπρας, δυστυχώς δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Πρώτα απ' όλα, είναι τρομακτική η προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να ανεβρεθούν οι 200 ψήφοι που θα εξασφαλίσουν ότι στις επόμενες εκλογές πάμε με το νέο εκλογικό σύστημα. Αυτή λοιπόν η τρομακτική προσπάθεια που κάνει ο κύριος Τσίπρας δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά.
Και πρέπει να σας πω ότι στέκομαι σε τέσσερα σημεία. Πρώτον, ότι ο κύριος Τσίπρας ήδη έχει την λογική του δεύτερου, έχει ψυχολογία ηττημένου, προσπαθεί λοιπόν να δημιουργήσει την δυνατότητα να εξακολουθεί να παίζει ρυθμιστικό ρόλο στα νέα δεδομένα που δρομολογούνται και που οι δημοσκοπήσεις τον φέρνουν διαρκώς δεύτερο και με μεγάλη διαφορά. Δημιουργεί έναν πολύ μεγάλο προβληματισμό και μία αναστάτωση στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν τον κύριο Τσίπρα ότι αναγάγει όλο το θέμα της ανέβρεσης των 200 ψήφων στον ρυθμιστικό ρόλο της Χρυσής Αυγής, αν είναι ποτέ δυνατόν να είναι η Χρυσή Αυγή ο καταλύτης αυτής της αναζήτησης. Έφερε πιο κοντά, μέσα από αυτή την προσπάθεια, τον χώρο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ με το ποτάμι, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση στο θέμα, και φυσικά έχει δημιουργήσει μεγάλη καχυποψία και πολλά ερωτηματικά στον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Τσίπρας συνομιλεί με τους πολιτικούς αρχηγούς, διότι η μέχρι τώρα πορεία δείχνει ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ζυζάνια με διαρροές για το τι έχει προκύψει από τη συνάντησή του με τον καθένα ξεχωριστά, και γι' αυτό και ο κύριος Κουτσούμπας πολύ σωστά τον κάρφωσε ότι έχει αναλωθεί σε ένα τέτοιο παιχνίδι σε ό,τι αφορά τις κατηδίαν συζητήσεις που γίνονται. Αυτό λοιπόν το κλίμα που δημιουργείται μέχρι τώρα δείχνει ότι ούτε οι 200 ψήφοι είναι εύκολο να βρεθούν από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, και φυσικά ότι αυτό το παιχνίδι με τους θεσμούς που το βλέπουμε όχι μόνο σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, αλλά και στην αναθεώρηση του συντάγματος και στα δημοψηφίσματα που προτείνει ο κύριος Τσίπρας για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εκλέγεται, είναι μία προσπάθεια και να δείξει ότι ακόμα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και κυρίως να θολώσει το τοπίο στη δύσκολη καθημερινότητα που ζούμε. Μικρή παράταση για όσους δεν πρόλαβαν, είχε δώσει το Υπουργείο Οικονομικών και έτσι σήμερα, Δευτέρα 18 Ιουλίου, εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. Παράλληλα, μία εβδομάδα είναι η παράταση που δόθηκε και για τις δηλώσεις των νομικών προσώπων που μπορούν να τις καταθέσουν έως τη Δευτέρα 25 Ιουλίου. Παράταση μέχρι και σήμερα πήρε υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών. Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη παράταση που δόθηκε, καθώς η αρχική προθεσμία έληξε στις 30 Ιουνίου και η πρώτη παράταση έληξε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα, η παράταση ισχύει έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ενώ για τα νομικά πρόσωπα η παράταση θα είναι έως τις 25 Ιουλίου. Η διαδικασία υποβολής από την αρχή της μέχρι και σήμερα κύλησε ομαλά, χωρίς να παρουσιαστεί σχεδόν κανένα τεχνικό πρόβλημα στο τάξης, το οποίο παρέμεινε ανοιχτό για τουλάχιστον 3 μήνες. Όπως είχε δηλώσει από την αρχή το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα, την 5η 14 Ιουλίου είχαν υποβληθεί 164.000 φορολογικές δηλώσεις, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τη φετινή χρονιά. Για τις δηλώσεις των νομικών προσώπων υπάρχει ακόμα σημαντικός αριθμός δηλώσεων που δεν έχουν υποβληθεί. Ο σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αρμόδιος για θέματα φορολογικών δηλώσεων, Πέτρος Καούνης, μιλώντας στο πρακτορείο 104,9, τόνισε ότι περισσότερες από 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων είχαν υποβληθεί ως τα ξημερώματα σήμερα. Ο ίδιος έκανε λόγο και για αριθμό ρεκόρ της τελευταίας πενταετίας. Ο κ. Καούνης τόνισε επίσης ότι ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς όπως έκανε γνωστό έως σήμερα το πρωί εκκρεμούσαν περί τις 50.000 δηλώσεις και πολλοί υπόχροι αναμένεται να υποβάλουν όσο αργά το βράδυ που εκπνέει η τελευταία προθεσμία. Μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Ιδιαίτερα επιφυλακτικοί είναι οι ταξιδιώτες από και προς την Τουρκία από τις Καστανιές, όπως αναφέρουν οι υπάλληλοι του τελωνίου της περιοχής. Όλα αυτά συμβαίνουν μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα που έλαβε χώρα στην Τουρκία. Μειωμένη είναι η κίνηση στο τελωνίο Καστανέων του Εύρου λόγω των γεγονότων που έλαβε χώρα στην Τουρκία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του τουρκικού στρατού στην γείτονα χώρα. Οι ταξιδιώτες από και προς την Τουρκία
είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική. Ελάχιστη κίνηση, ο κόσμος είναι σφιγμένος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει εύκολα, γιατί από Τουρκία δεν έρχεται πια κανείς. Έχει έλεγχο στις γέφυρες. Πριν από λίγο ήρθαμε από τους συναδέλφους τους Τούρκους. Δεν ξέρουν ακόμα και αυτοί τι θα κάνουν. Προς το παρόν όμως η είσοδος στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται. Η έξοδος επιτρέπεται, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ένας ακόμη σταθμός. Ένας ακόμη σταθμός για εμάς. Ένας ακόμη σταθμός για εσάς. Τώρα ένα ακόμη κατάστημα χρυσό στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Ιγρήτας. Ένα σταθμός στο ταξίδι σας, στον οποίο θα βρείτε τα πάντα. Τις αγαπημένες σας μπουγάτσες και όλα τα σφολιατοειδή, όλων των ειδών τα σάντουιτς, πίτσες, μακαρονάδες, καφέ, γλυκά, παγωτό και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Είδη καπνιστού και όλος ο έντυπος τύπος. Και φυσικά, ειδικός χώρος για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια. Το χρυσό. Ένας ακόμη σταθμός από εμάς για εσάς. Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Μηγρήτας. Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα αποτελεί η έγκριση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς για την εγγραφή του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο της 40ης Συνόδου της που διεξάγεται τις μέρες αυτές στην Κωνσταντινούπολη. Οι Φίλιπποι αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους και πληρέστερους αρχαιολογικούς χώρους της Βόρειας Ελλάδας με πλήθος μνημείων τα οποία συνδέονται με τη διαχρονική εξέλιξη της πόλης από την ελληνιστική περίοδο μέχρι τα ύστερα βυζαντινά χρόνια. Την περασμένη Παρασκευή, στο πλαίσιο της ετήσιας συνεδρίασης της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων έλαβε τη δική του θέση στον κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. I see none. I declare that decision 40.8B26 is adopted. May I congratulate Greece on behalf of the entire committee for the inscription of this property. Ήταν ένα βραβείο που το κερδίσαμε μέσα σε 5 λεπτά. Το προηγούμενο το παιδεύαν 2 ώρες. Αφού δεν το πιστεύαμε. Μόλις είπε η κυρία Πρόεδρος, υπάρχει κάποια αντίρρηση, υπάρχει κάποια ένσταση. Δεν μιλάει κανένας. Κοιτάζονται όλοι από εδώ, από εκεί, ξαναρωτάει. Μήπως υπάρχει καμιά ένσταση, καμιά αντίρρηση, τίποτα. Εφόσον δεν υπάρχει, λέει αυτή, ανακηρύσω τον αρχαιολογικό χώρο Φιλίππων στους φυλασσόμενους θησαυρούς της UNESCO. Σε 5 λεπτά μέσα. Η επίσημη ελληνική υποψηφιότητα των Φιλίππων ήταν η μοναδική που έλαβε την έγκριση της συνεδρίασης χωρίς να υπάρξει καμία αντίρρηση. Χρειάστηκαν 10 χρόνια προετοιμασίας για μόλις 5 λεπτά που κράτησε η ψηφοφορία μεταξύ των 21 χωρών. Ήταν βέβαια μια κάπως μεγαλύτερη ομάδα, όχι πολύ μεγάλη, αλλά εργαστήκαμε συστηματικά σε συνεργασία με την εφορία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πέρασε, ήταν μια μεγάλη επιτυχία, χαρήκαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί. Πέρασε εντελώς ανώδυνα, χωρίς παρατήρηση, χωρίς σχόλιο, χωρίς ερώτημα. 81-0. Ναι, πραγματικά ομόφωνα από όλα τα μέλη. Και άσχετα από τα γεγονότα τα μετά, εξακολουθεί να μένει μια μεγάλη επιτυχία που έδωσε σε όλους μας μεγάλη χαρά. Βέβαια, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα από πίσω κρύβει και πολλή δουλειά, έτσι. Κρύβει πολλή δουλειά και κρύβει και μια πολύ καλή συνεργασία. Πράγμα το οποίο δεν είναι συχνό, αλλά το αποτέλεσμα φάνηκε. Φάνηκε στο πώς καταρτίστηκε ο φάκελος και πώς πίστηκαν και αυτοί που ήρθαν εδώ ότι υπάρχει μια σύμπνοια και μια αγάπη για το χώρο και μια διάθεση για συνεργασία. Χαρούμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν για να γίνει αυτή η προσπάθεια. Να ξεκινήσω από την περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος ο Παυλίδης έκανε όλες τις φανερές και κρυφές προσπάθειες, παρεμβάσεις, οπουδήποτε χρειάστηκε με κάθε τρόπο για να υποστηρίξει την προσπάθεια και πρέπει τώρα που τέλειωσε να το πούμε, πρέπει να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στην αρχαιολογική υπηρεσία και στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην κυρία Γερούση, στην κυρία Δαδάκη, στην κυρία Νικολαίδου, σε όλες αυτές τις κυρίες οι οποίες εργάστηκαν και έφτιαξαν το φάκελο. Πρέπει να αναφερθούμε στον τέος Δήμο Φιλίππων, στη διοίκηση του κυρίου Τσαταλμπασίδη, του κυρίου Κοταΐδη, στον τότε πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Κυριάκο τον Κελίδη που το ξεκίνησαν, να αναφερθούμε στις δημοτικές αρχές της Καβάλας,
στον κύριο Ρεφιλίδη, στον κύριο Σιμιτσί, στον κύριο, οπωσδήποτε στη Δήμητρα Τζανάκα σήμερα που το υποστήριξε με όλη της τη δύναμη, και γενικά να εξάρουμε την προσπάθεια η οποία στέφτηκε από ένα καλό αποτέλεσμα. Στην καθοριστική συνεδρίαση της Επιτροπής του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO συμμετείχαν με αποστολές τους το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Δήμος Καβάλας, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Η επίτευξη αυτή θα συμβάλλει σημαντικά στην προβολή και την ανάδειξη της ιστορικής σημασίας του Δήμου μας, δήλωσε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα. Λοιπόν, από αυτά που είπε η μηχανικός της ΙΚΟΜΟΣ στα γαλλικά, κατάλαβα ότι πολύ με σοβαρό ρόλο έπαιξε η επέκταση του αρχαιολογικού χώρου που έγινε επί Δημαρχίας Τσαταλμπασίδη. Το ζητήσανε να το κάνει και το έκανε, και μπράβο τους τους κατοίκους που το δεχθήκανε, γιατί κατ' ουσίαν τους βάζει όρους ζώρικους. Και από την άλλη βέβαια το γεγονός ότι κλείσαμε το δρόμο στον αρχαιολογικό χώρο που περνούσε μέσα από εκεί. Θυμάστε τις αντιδράσεις, γιατί δεν μπορούσαν οι κάτοικοι να δουν το μεγάλο και μέναν στο μικρό, που τους ταλαιπωρούσε βέβαια. Αλλά νομίζω ότι το μεγάλο θα καταλάβουν σιγά σιγά τη διαφορά όταν θα αρχίσει να διαμορφώνεται ο χώρος. Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών και Κατοίκων του Αγίου Ιωάννη Σερών θα διοργανώσουν την Τετάρτη τη γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς, όπως γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Ζωντανή μουσική και εδέσματα πλαισιώνουν την εκδήλωση, ενώ θα διατίθενται δωρεάν ψητές μπακάλικες πιπεριές για όλους τους παρευρισκόμενους. Την Τετάρτη 20 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη στις Αίρες η τρίτη γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών και Κατοίκων Αγίου Ιωάννη. Η γιορτή, όπως είπατε, είναι η τρίτη στη σειρά γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς. Θα γίνει την Τετάρτη. Καθιερώθηκε μια όμορφη γιορτή. Από ό,τι μαθαίνουμε από τον κόσμο, είναι μεγάλη προσδοκία του κόσμου και αναμονή για να έρθουν να διασκεδάσουν σε αυτό το μέρος. Ξεκινήσαμε εμείς την προσπάθεια για να αναδείξουμε και το προϊόν σαν προϊόν, δηλαδή την μπακάλικη πιπεριά, αλλά και για να τραβήξουμε κόσμο στον Άγιο Ιωάννη. Χρόνο με το χρόνο βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται όλο και περισσότερο, από ότι λαμβάνουμε από την κοινωνία των Σερών. Τους άρεσε η εκδήλωση, τους άρεσε η γιορτή, έρχονται, διασκεδάζουμε όλοι, περνάμε πολύ όμορφα. Και αυτή είναι και η πρόσκλησή μας. Ελάτε να περάσουμε όμορφα, να διασκεδάσουμε. Είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνεται η γιορτή της Μπακάλικης Πιπεριάς εδώ στον καταπράσινο Αγιάννη, ο οποίος είναι γνωστός σε όλη την Ελλάδα. Εδώ και τρία χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος αποφάσισε να καθιερωθεί η γιορτή της Μπακάλικης Πιπεριάς που παράγεται εδώ στον τόπο μας. Και στην ερώτησή σας αν έχει αυξηθεί η κατανάλωση στον ομό Σερών, ναι, έχει αυξηθεί η κατανάλωση στον ομό Σερών, κατά πάρα πολύ. Ναι, εμείς ως Πολιτιστικός Σύλλογος, ο οποίος λειτουργεί 9 χρόνια εδώ στον Άγιο Ιωάννη, διαθέτουμε από πολιτιστικής πλευράς τα χορευτικά τμήματα και τα τμήματα γυμναστικής, αλλά κάνουμε και αυτές τις εκδηλώσεις, όπως κάναμε το Μάιο με την Γιορτή του Νερού και τώρα με τις Μπακάλικες Πιπεριές, με σκοπό να τραβήξουμε τον κόσμο των Σερών, γιατί οι κάτοικοι του Αγίου Ιωάννη έχουν αγκαλιάσει το Σύλλογο. Περιμένουμε τον κόσμο από τον Δήμο Σερών και γενικότερα από τον Ομό Σερών να έρθουν να γευτούν τις μπακάλικες πιπεριές, το οποίο είναι τοπικό προϊόν, να στηρίξουν το Σύλλογό μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς στο μέλλον να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ζωντανή μουσική και εδέσματα θα πλαισιώνουν την εκδήλωση και θα διατίθενται δωρεάν ψητές μπακάλικες πιπεριές για όλα τα γούστα. Η γιορτή περιλαμβάνει. Το κύριο της θέμα είναι η μπακάλικη πιπεριά. Να έρθει ο κόσμος να την απολαύσει. Θα προσφέρουμε τηγανιτές και ψημένες στα κάρβουνα μπακάλικες πιπεριές. Θα έχουμε διάφορα εδέσματα και ποτό για να διασκεδάσει ο κόσμος. Και η γιορτή, το πρόγραμμα της γιορτής θα ξεκινήσει με χορευτικά από πολιτιστικούς συλλόγους. Θα είναι ο Σύλλογος Ποντίων Λευκώνα, ο Σύλλογος Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος και η Αδελφότητα Μικρασιατών Σερών. Στη συνέχεια θα έχει η ορχήστρα, θα παίξει τη μουσική της για να διασκεδάσει ο κόσμος. Θα υπάρχει και λαϊκό πρόγραμμα σε ένα όμορφο μέρος, όπως είπα, να έρθει ο κόσμος να δει και να το διασκεδάσει. Είναι η γιορτή η οποία, τολμώ να πω, η μοναδική γιορτή του Δήμου Σερών, παραλαμβάνω του Δήμου Σερών, στην οποία ο κόσμος από το χειμώνα ακόμα μας ρωτάει πότε θα γίνει αυτή η γιορτή.
Και αυτό γιατί περνάει καλά εδώ στην Αγιάννη. Είναι Τετάρτη, η μέρα που είναι κλειστή η αγορά. Μπορεί να έρθει να δροσιστεί, να κάνει μια βόλτα, να χορέψει, να τραγουδήσει εδώ όλοι μαζί μας. Με αφορμή τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας, διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαλτοτοπίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Χορευτικά συγκροτήματα από την ευρύτερη περιοχή παρουσίασαν τα χορευτικά τους στους αιρέους που βρέθηκαν για να διασκεδάσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ημέρες πολιτιστικές εκδηλώσεις διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαλτοτοπίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά το βράδυ του Σαββάτου και της Κυριακής με αφορμή τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Το βράδυ της Κυριακής παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί από τον τοπικό σύλλογο αλλά και από τους συλλόγους της ευρύτερης περιοχής. Και χθες το βράδυ, έτσι και σήμερα Κυριακή, ολοκληρώνονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο δημοτικό μας διαμέρισμα του Βαλτοτοπίου. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την τοπική κοινότητα του Βαλτοτοπίου για τη άρτια διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας. Θέλω να πω πως όπως και χθες στο Νεοσούλη, σήμερα και χθες στο Βαλτοτόπι, αλλά και σήμερα στο Παραλίμνιο γίνονται σε τρία δημοτικά μας διαμερίσματα πολιτιστικές εκδηλώσεις με αφορμή τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας, πολύ καλά οργανωμένες. Οι άνθρωποι των πολιτιστικών συλλόγων αξίζουν χίλια συγχαρητήρια. Δίπλα σε αυτούς αρρωγός στέκεται και η κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και έτσι έχουν μια διοργάνωση μέσα από την οποία γίνεται μια σύσφιξη των σχέσεων των συνδημοτών. Περνά το ομαδικό και συλλογικό πνεύμα, καθώς η περίοδο που διανύουμε όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά παγκοσμίως με τις ανακατατάξεις και τα μεγάλα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε αυτό το πνεύμα της ομαδικότητας και συλλογικότητας που περνά μέσα από αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και ο κόσμος δείχνει με τη συμμετοχή του ότι τις αγκαλιάζει και τις έχει και ανάγκη. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στον Πρόεδρο και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά όπως ακούσατε και στους εθελοντές, γιατί καταλαβαίνετε όλο αυτό το πράγμα εδώ για να στηθεί χρειάζεται κόπο, μεράκι και βλέπω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι είναι από τα πρώτα χωριά που στις εκδηλώσεις τους συγκεντρώνουν τόσο πολύ κόσμο. Στη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιούν διάφορες εκδηλώσεις πάντα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εμείς ως Δήμος Εμμανουήλ Παπά και ως κοινοφιλή επιχείρηση στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες όσο μπορούμε και με ό,τι μέσο μπορούμε. Το πρώτο αντάμωμα των κατοίκων της Νέας Άντας Κομωτινής πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στο χωριό με αφορμή τη συμπλήρωση των 90 ετών από την ίδρυση της κοινότητας. Όλοι ήταν εκεί για να διασκεδάσουν και να χορέψουν υπό τους ήχους της ποντιακής και της αρακατσάνικης μουσικής. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 90 ετών από την ίδρυση του χωριού Νέας Άντας Κομωτινής, οι πολιτιστικοί σύλλογοι Σαρακατσάνων και Ποντίων Ροδόπης, με την πρωτοβουλία της παραδοσιακής μουσικής και με τη φωνή του Βασίλη Σερμετζή, διοργάνωσαν το περασμένο Σάββατο μεγάλο παραδοσιακό γλέντι, όπου ανταμώθηκαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού. Τώρα
γιορτάζουμε τα 90 χρόνια από την ίδρυση του χωριού, της Νέας Άντας, που ξεκίνησε το 1926. Όταν πόντι οι πρόσφυγες από την 7 Κομοσάντα, του Πόντου, διάλεξαν τούτο τον τόπο για να στεγάσουν τις ελπίδες τους για μια καινούριο ξεκίνημα μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Παράλληλα, μια ομάδα από Σαρακατσανέως από το χωριό Τσότσοβο της Βουλγαρίας είχαν στείλει αντιπροσωπεία και διάλεξαν τον ίδιο τόπο. Αλλά για λίγες μέρες προλάβαν οι πόντοι και πιάσαν τον τόπο και δώσαν την ονομασία και έτσι λέγεται Νέα Σάντα. Κατόπιν ήρθαν κάποιες οικογένειες από την Βουλγαρία, όπως προείπα, και αρκετά χρόνια μετά, τις δεκαετίες του 50 και του 60, κατοίκησαν στο χωριό και οι άλλοι Σαρακατσανέοι από τα γύρω βουνά και έτσι πήρε την οριστική μορφή το χωριό μας. Χορευτικά παρουσιάστηκαν από τα συγκροτήματα του Μορφωτικού Συλλόγου Θράκης, Ποντίων η Τραπεζούντα και από τη Λέσχη Φιλοτέχνες Κομωτινής. Στόχος των διοργανωτών είναι να γίνει θεσμός η εκδήλωση. Αυτή η ιδέα ανήκει στον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Γιάννη Τσαραγκλή, και στη νεολαία του χωριού, που ελπιδοφόρα ξεκίνησε κάποια δραστηριότητα, μια πτυχή της οποίας είναι και απόψινή οργάνωση. Είναι υπό την αιγίδα του Δήμου των Σαπών και της τοπικής κοινότητας, όπως είπαμε και πιο μπροστά. Και θα έχουμε ένα πρόγραμμα απόψε με τραγούδια παραδοσιακά, με αρκετά μεγάλο πρόγραμμα. Θα έχουμε τραγούδια και σαρακατσάνικα και στερεολαδίτικα, επιρώτικα, θρακιώτικα, με τον Γιώργο τον Ματθαίου, ο οποίος είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης και δάσκαλος μουσικής, καθηγητής και πολύ ωραίος ερμηνευτής και στη Θράκη και στη Μακεδονία και στην Ήπειρο. Επίσης θα έχουμε και ποντιακό χρώμα, όπως είπαμε, θα είναι ο Γιάννης ο Νικολαίδης, τον οποίο τον ευχαριστώ ιδιαίτερος. Ο Γιάννη, και μαθητή, που είναι και πολύ σπουδαίος τραγουδιστής και λιράρης, και τους άλλους συνεργάτες του, οι οποίοι θα τον πλησιώσουν για το ποντιακό μέρος της βραδιάς. Από ό,τι είδα με την Επιτροπή την Οργανωτική, θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο σε αυτό το πρώτο ξεκίνημα, αυτό του πανηγυριού, και ελπίζω να περάσουμε καλά, ο καιρός το επιτρέπει, και να είναι όλα καλά με την ευκαιρία. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες περιμένουμε για αύριο Τρίτη 19 Ιουλίου σε ολόκληρη την χώρα. Τις θερμές όμως ώρες της ημέρας στη Βόρεια Ελλάδα θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν λίγες καταιγίδες, τοπικές κυρίως στα ορεινά και ιδιαίτερα σε περιοχές που συνορεύουν με τη Βουλγαρία. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 16 έως 34 βαθμούς. Αναλυτικά στις Σέρες η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 32 βαθμούς, στην Καβάλα από 25 έως 29 βαθμούς, στην Δράμα από 24 έως 30 βαθμούς, στην Ξάνθη από 23 έως 30 βαθμούς, στην Κομωτινή ο υδράγυρος θα φτάσει στους 30 βαθμούς, στην Αλεξανδρούπολη τους 31 και στην Οστιάδα τους 30 βαθμούς Κελσίου.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Επιλογές στο νομό Σερών, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και διαδικτυακά στο επιλογές.tv. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καληνύχτα σε όλους.